δικτών. Αρχικά θέλω να πω την αντίφαση που υπάρχει στο συνδυασμό των δικτών λοιπόν αυτών που αναφέρουμε, όπως και οι ρυθμοί ανάπτυξη που λέμε ότι και αργότερα θα είναι και πιο αυξημένοι κτλ. Όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται, ας πούμε, το μήνα Νοέμβριο 1,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι αντιφατικό. Δεν μου κάθεται καλά. Δείχνει ότι κάτι δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα σωτηρίας και το μονόδρομο που αναφέρεται, κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί πέρα θα μιλήσω και σε προσωπική βάση. Αυτή τη στιγμή είμαι αυτοκινητιστής, έχω ταξί με τον αδερφό μου μαζί και πραγματικά πάνω μας εξαφανίζεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Δουλεύουμε να βγάλουμε και αν βγάλουμε 20 ευρώ την ημέρα με μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη επικινδυνότητα και δυστυχώς τα έξοδα με το 26% από το πρώτο ευρώ, με το 0% αφορολόγητο. Και όλα τα προβλήματα με την προκαταβολή το 55% για τον επόμενο χρόνο συν το φόρο επιτιδεύματος μας διαμορφώνουν δηλαδή έσοδα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε τη ζωή μας μπροστά. Έχουμε και σε αυτό που είπατε και εσείς κύριε Χαϊκάλη για το δημογραφικό μετά. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ λοιπόν να ζήσω όταν μένουν 4 χιλιάρια και να τα βγάλω πέρα να πληρώσω όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου. Ναι, να λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα και να μου απαντήσετε ολοκληρωμένα παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε με αυτή την απάνθρωπη φορολογία που έχετε διαμορφώσει στους απλούς. 4 χιλιάρικα ετησίως εννοείται. Ετησίως μου μένουν και να μπορέσω να ζήσω. Λοιπόν, είστε ελεύθερος παντρεμένος, συγγνώμη. Είστε ελεύθερος παντρεμένος. Αναγωνιασμένος. Και αυτό με φρενάρει να προχωρήσω παραπέρα. Χαίρο πολύ. Λοιπόν, ταυτόχρονα στον εργασιακό χώρο, όπου εκεί κυριαρχούν οι συνθήκες εκμετάλλευσης πολλών ωρών εργασίας, πληρωμών ή μη πληρωμών ή με καθυστερείς πληρωμών, να τα λέμε όλα αυτά. Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς οι δύο οι άνθρωποι που έχουμε αναγωνιαστεί να προχωρήσουμε τη ζωή μας και να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις και κάποιο σχέδιο με μια ελπίδα. Να είναι καλό ο πατέρας και η μάνα οι οποίοι συνεισφέρουν έτσι με τα πετσοκουρεμένα και αυτά που παίρνουν, που πλέον έχουν φτάσει σε σημείο να μην μπορούν να πάρουν και φάρμακα. Δεν είναι τραγικά. Τα πράγματα αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε μέρα εγώ το βιώνω. Αντιμετωπίζω διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων, λιγότερων πλέον στο ταξί, αλλά από πρώτο χέρι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις στα πράγματα είναι πολύ δύσκολο. Είναι σαφέστατο αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο, όντως. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει όμως και η αλληλουχία και η σύνδεση μεταξύ λόγων και έργων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ανακολουθία. Θέλω λίγο πολύ να μπορέσετε να μου πείτε κάποια πράγματα για αυτά. Πώς μπορώ να ανοίξω τα φτερά μου και να προχωρήσω να αποκαταστήσω τη ζωή μου σε φυσιολογικά πράγματα που γίναν πολυτέλεια. Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω τίποτα από αυτά που λέτε. Δυστυχώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και ήταν ανάγκη με τρομερές θυσίες που τις κάναμε όλοι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο η χώρα να επανέλθει σε μια κανονική κατάσταση, να μπορεί να δανείζεται, να μπορεί να υπάρχει. Άρα δεν αρνείται κανείς ούτε τις θυσίες, ούτε τα προβλήματα, ούτε ζει κανείς σε άλλο πλανήτη. Είναι γεγονόταν αυτά, η χώρα υπέστη μεγάλα δεινά. Όμως, το άλλο που ακούμε τώρα, αυτό λέω, εμείς λέμε, φτάσαμε ως εδώ, το σταθεροποιήσαμε και τώρα πάμε παραπέρα. Κοιτάμε να δούμε κάτι. Υπογράψαμε τη συμβάση για τους υδρογονάνθρακες, που ξέρω εγώ οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λένε ότι θέλουμε δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό και εννοούν αλατσάβες κάτι. Κάναμε δηλαδή μια σειρά κινήσεις, μπόρεσε η χώρα να ξαναβγεί, να δανειστεί. Γίνανε πράγματα που πριν 2 χρόνια δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Απορροφήσαμε όλα τα κοινοτικά κονδύλια. Δίνουμε μία μάχη. Δεν λέει κανείς ότι έγιναν όλα τέλεια ή ότι λύθηκαν όλα. Συμφωνώ και όλοι οι πολιτικοί αυτό είναι ότι δεν κάναμε και λάθη και τα λοιπά. Όχι, θέλω να πω, όχι, αυτό δεν το έχεις ακούσει και πολλές φορές. Όχι, απλά θέλω να πω ότι η ουσία και η πραγματική οικονομία είναι αυτή που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, σωστά. Αυτό που ο κ. Χαϊκάλης. Αλλά πες μου σε παρακαλώ. Για την τσέπη του, πρέπει να κοιτάξουμε και το αν θα μπορέσει να κάνει. Ναι, πες μου σε παρακαλώ. Μπορεί να λέει ο κ. Χαϊκάλης ή ο κ. Λαφαζάνης να κοιτάξουμε την τσέπη. Με τι λεφτά θα σου γεμίσουν την τσέπη ο κ. Χαϊκάλης και ο κ. Λαφαζάνης. Με την ίδια ευκολία. Εγώ δεν ήρθα να σου πω ότι θα σου γεμίσω την τσέπη με λεφτά. Κάτι, με σου είπα σταθεροποιώ και πάω λίγο παραπέρα. Εντάξει, το δέχομαι, δεν το είπα αυτό. Δεν μπορώ όμως να λέω ψέματα. Να μην πω αυτό το οποίο ζω, το οποίο πραγματικά είναι αδιέξοδο. Αφενός και αφετέρου, όταν ακούω ότι ας πούμε δίνονται λεφτά. Αλλά να σου πω κάτι. Ή δεν ζητάτε λεφτά που χρωστάνε κάποιοι. Αλλά όταν σταθεροποιείται μια κατάσταση, κοιτάξτε παιδιά, όταν σταθεροποιείται μια κατάσταση και υπάρχει μια ηρεμία, τότε έρχονται και χρήματα. Δεν μπορεί όταν είμαστε μονίμως αναταραχή, σα είπα πριν με το που προκυρεί
ανοίχθηκαν οι εκλογές, ακυρώθηκαν, έγιναν 50% περίπου ακυρώσεις είχαμε στις κρατήσεις. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Το 12 δεν ήταν το ίδιο, δεν προκαλέσαμε τίποτα εμείς. Το 12 είχαν γίνει και μια κυβέρνηση. Είχε ένα κουμπαρά 130 δισεκατομμυρίων. Την κυβέρνηση Παπαδήμου λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Την κυβέρνηση Παπαδήμου, ναι. Εντάξει. Γιατί τον ανατρέψατε. Ανατρέψαμε και την κυβέρνηση Παπαδήμου, όχι μόνο τον Παπανδρέου, παιδιά. Εμείς ήμασταν ανατροπής κυβερνήσεων. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο τουρισμός, μετά επενδύσεις. Πώς θα γίνουν επενδύσεις, βρε παιδιά, και πώς θα γίνουν θέσεις εργασίας όταν ακούγονται όλα αυτά τα εξωφρενικά πράγματα. Πώς θα έρθει κάποιος να επενδύσει. Πάντως, όταν του αλλάξει το φορολογικό σύστημα, όταν του λύσει τη γραφειοκρατία, όταν μειώσει το κόστος της ενέργειας, μπορεί να λες ό,τι θες. Λέτε πώς θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν έχεις λεφτά να δώσεις. Άρα μην πειραματίζεσαι. Το κόστος παραγωγής δεν είναι στο μισθό. Είναι στην ενέργεια, είναι στη γραφειοκρατία, είναι στο φορολογικό. Είναι στις μεταφορές, είναι σε άλλα πράγματα έξω από το μισθό. Εντάξει τώρα. Μα αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν το παραβλέπουμε αυτό το πράγμα. Όταν, εγώ ξέρω ότι όταν υπογράψαμε τις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Πάλι καλά, όταν σας μιλάγαμε εμείς για την κλοπήση, εσείς λέγατε δεν έχουμε ούτε πετρέλαιο. Να ακούσουμε, μερικούς ακόμη συμπολίτες μας. Παρακαλώ. Εμείς οι υδρογονάνθρακες δεν θα τους τιτλοποιήσουμε σε δολάριο. Δεν είμαστε τρελοί. Να το ξέρω. Ελάτε. Αυτό καταλάβατε εσείς. Αυτό είπατε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γκρέκης Δημήτρης. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιητής.